λέγαμε λοιπόν για τον Μίμη Πλέσσα με τον οποίο συνεργάζεσαι, μου είπες Παρασκευή και Σάββατο. Παρασκευή και Σάββατο στο Λίντο Επισκηνής, που είναι εκεί στη Ζωοδόχου Πηγής και Ακαδημία στον Πεζόδρομο Λίπα, δίπλα από το Λίντο, με εξαιρετικές φωνές μαζί. Για πες όπως η Αναστασία Μουτσάτσου, η Φιντεϊ Κόξαλ, η Ιωή Νικολάου και ο Σπύρος Οκλήσας. Και φυσικά με το μαέστρο επισκηνής, σολίστα απίστευτο, να μας εμψυχώνει και να μας δίνει κάθε βράδυ όλη του αυτή την τεράστια ενέργεια. Τον έχετε ρωτήσει ποτέ για τους ηθοποιούς οι οποίοι λέγαν τραγούδια τους στις ταινίες, όπως πριν που μου ανέφερες για τη Μέρη Χρονοπούλου. Όλοι σχεδόν οι ηθοποιοί εκείνη της γενιάς, τέλος πάντων, έχουν πει τραγούδια του και όλοι τα είπανε στα δικά μας αυτιά μια χαρά, βέβαια δεν είμαστε ειδικοί. Τι έλεγε εκείνος, πόσο εύκολο ήταν να περάσει ένα τραγούδι σε έναν ηθοποιό που δεν τραγούδαγε όπως εσύ που το, που το έχεις το τραγούδι. Έναν ηθοποιό που εντάξει, έναν ηθοποιός θα πρέπει να τραγουδήσει. Μα είχε όμως να συνεργαστεί με πολύ καλή φωνή ηθοποιούς. Είχε τον Γιάννη το Βαγιατζή, είχε τον Τόλι το Βοσκόπουλο όταν ήταν ακόμα ηθοποιός. Είχε τη Μέρη τη Χρονοπούλου, είχε τη Βλαχοπούλου. Δηλαδή... Τώρα εντάξει, ναι. Μου είχε πιάσει όμως αυτούς που τραγουδάνε. Πιάσε, μα... ναι, η Χρονοπούλου, ας πούμε, δεν ήταν τραγουδίστρια. Και όμως τραγουδούσε πολύ όμορφα και τόσο αισθαντικά αυτό το αγοριό απέναντι. Πώς το έχει πει έτσι η γυναίκα. Φανταστικά το έχει πει. Δεν ξέρω, έχει τον τρόπο του να σου οδηγεί πολύ σωστά. Πολύ σωστό ο Πλέσσας, εννοώ. Μόνο Βουτσά δεν τραγούδαγε, νομίζω. Κανένα ψήφισμα. Αλλά για να δούμε τι είπε ο Μίμης Πλέσσας για σένα. Ένα πρόγραμμα με τα ωραιότερα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα που έχουν αγαπηθεί από γενιά σε γενιά και υπήρξαν σταθμός για τον ελληνικό κινηματογράφο, παρουσιάζονται από 10 Δεκεμβρίου στη μουσική σκηνή Λίντο. Αυτή η παρέα βρέθηκε σε ένα διεθνές συνέδριο με 2.500 διεθνείς συνέδρους και τραγούδισαν Πλέσσα σε 9 γλώσσες. Απ' την άλλη όμως μεριά είδα πώς σεβάστηκε ο καθένας τον άλλον και πώς τέριαξαν σε κάτι που σπάνια συμβαίνει. Με τι κριτήριο εσείς επιλέξατε όλα αυτά τα πρόσωπα? Πάντοτε με αξιοκρατικό, και αυτό είναι εκείνο που με σώσει. Η Αθήνα τη νύχτα του πετυχημένου μουσικοσυνθέτη φιλοξενεί φέτος τον επίσης ταλαντούχο Παναγιώτη Πετράκη ως special guest, δίνοντας έτσι μια διαφορετική νότα στο πρόγραμμα. Πρώτο θαυμάσω, γιατί τον έχω δει στο θέατρο να κάνει ένα ρόλο που σπάει κόκαλα, γιατί το να ανεβάσει σε Γλέζικο Βουλεβάρδο δεν είναι αστείο. Τον έχω δει σε πρόβα, τον έχω δει σε συναυλία, τον είδα στην τηλεόραση σε αυτή τη σειρά όπου είναι ένας τελείως διαφορετικός ρόλος και αν θέλεις κορακεύτηκα όταν η κοπέλα που έχουμε στο σπίτι είναι η πρώτη φορά που μου ζήτησε να έρθει να ακούσει συναυλία μου ή να δει συναυλία μου, διότι είναι μαζί μου ο Παναγιώτης. Εμένα με συγκινεί το ότι με το να μυρίσει το τραγούδι ξέρει και πώς θα το πει. Και σήμερα ένας ηθοποιός πρέπει οπωσδήποτε να μπορεί να είναι τσιρκολάνος, χορευτής, δραματικός και την ώρα που τραγουδάει ή χορεύει να το κάνει με την άνεση που περπατάει. Ωραία συνεργασία λοιπόν. Ωραία, υπέροχη. Υπέροχη. Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι που θα επιλέξεις τώρα, θα επιλέξετε μαζί, θα σε αποχαιρετήσουμε και θα σε αφήσουμε να πας και εσύ στην ευχή του Θεού. Αν έχεις καμιά ώρα να ξεκουραστείς, γιατί φαντάζομαι ότι τρέχει το πρόγραμμά σου. Μπα, τρέχω πάλι στα γυρίσματα. Α, πάλι σε γυρίσματα. Βέβαια. Και στον δεύτερο σου χρόνο και τελειώνει η κουβέντα. Δεν έχω. Έτσι. Δεν υπάρχει. Μια και θα φύγεις να πούμε το. Αυτό. Πάμε. Άντε, πάμε.
Και θα περάσεις και θα ξεχάσεις. Κι εγώ θα μείνω να αργοσβήνω σε μια γωνιά. Ένα ρολόι σταματημένο, ένα καράβι ναυαγισμένο, ένα σπουργίτι κυνηγημένο από το χιονιά. Ένα ρολόι σταματημένο, ένα καράβι ναυαγισμένο, ένα σπουργίτι κυνηγημένο από το χιονιά. Όταν σημάνει εκείνη η ώρα, η μαύρη ώρα, μην νιώσεις πόνο, άσε με μόνο στην παγωνιά. Ένα ρολόι σταματημένο, ένα καράβι ναυαγισμένο, ένα σπουργίτι κυνηγημένο από το χιονιά. Ένα ρολόι σταματημένο, ένα καράβι ναυαγισμένο, ένα σπουργίτι κυνηγημένο από το χιονιά, από το χιονιά, από το χιονιά. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές, χρόνια σου πολλά. Πότε τελειώνει το Just? Το Just δεν ξέρω πότε θα βγω από εκεί. Αυτό να μου το σκεφτεί έτσι. Κανονικά τελειώνει μέσα σαν Γενάρη. Εδώ σου έλεγε αύριο τελειώνεις. Τι για φαλοκόψη. Ωραία, μόλις τελειώσετε θέλω να σε ξαναδώ. Με μεγάλη να σε χαρά. Δεν σου λέω νωρίτερα, γιατί έτσι όπως είσαι, πραγματικά λυπάμαι που τρέχεις σε τόσες δουλειές. Δηλαδή δεν είναι για να μπορούν άλλο. Πρέπει να σε αφήνουν και λίγο σπίτι σου. Εγώ να πω, και το λέω μέσα από την καρδιά μου, πόσο καλά πέρασα σήμερα, δηλαδή δεν υπάρχει. Και εμείς περάσαμε φανταστικά, πραγματικά. Μόλις με το καλό τελειώσεις. Σου δίνω 2-3 μέρες να ξεκουραστείς να κοιμηθείς και μετά σε περιμένω. Τέλεια. Να σε ξαναδώ. Έτσι κατερνάει. Μαζί στα Σαββατοπιά, μαζί και στα Λουλούδια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζί θα σας ξαναδώ, έτσι. Εννοείται. Γιατί πρέπει να τραγουδάμε κιόλας.